παρελθόν γίνεται σταδιακά από σήμερα το τσιμέντο και το μπετόν από το δημοτικό κήπο Χανίων. Τα μηχανήματα ξεκίνησαν το έργο απομάκρυνσής τους, σηματοδοτώντας και την έναρξη των εργασιών ανάπλασης στον ιστορικό αυτό χώρο της πόλης. Μία μεγάλη μέρα για τον κήπο, μία αλλαγή σελίδας για τον κήπο. Ξεκινάνε οι εργασίες της αναμόρφωσης του κήπου. Όπως βλέπετε κι εσείς, έχουν ξεκινήσει ήδη τις εργασίες απομάκρυνσης του μπετό, του τσιμέντου. Θα απομακρυνθεί το τσιμέντο και γενικά ό,τι εμποδίζει. Άλλωστε, όπως είχε προβλεφθεί και στη μελέτη, αυτό είναι το πρώτο βασικό για να γίνει η διαμόρφωση του κήπου με έμφαση στο πράσινο. Το τονίζουμε αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές και το τονίζουμε αυτό, ότι θα υπάρχει έμφαση στο πράσινο. Είχαμε πει 3 του μήνα θα μπει ο εργολάβος, μπήκε λοιπόν σήμερα. Ξεκινάει με τις καθαρές του σκυροδέματος και θα προχωρήσει σύμφωνα με τη μελέτη. Το έργο έχει προϋπολογισμό 840.000 ευρώ και βάσει της μελέτης θα πραγματοποιηθεί μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων, όπως αναφέρθηκε και κατά την αυτοψία από τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Συνοπτικά προβλέπεται ανακατασκευή του κήπου, θα η διάνοιξη προς την Πλουμιδάκη μία έξοδο, αναμόρφωση του πρασίνου. Θα δείτε ότι θα αλλάξουν και οι διαδρόμοι, θα μπει ένα υλικό που θα είναι πολύ πιο φιλικό από αυτό που υπάρχει τώρα ήδη. Γενικά, παιδικές χαρές, παιχνίδια, θα είναι ένας τελείως διαφορετικός κήπος. Ένας κήπος έτσι όπως πρέπει στην πόλη των Χανίων, στο Δήμο των Χανίων. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι οι 10 μήνες, με την ελπίδα ο εργολάβος να το παραδώσει νωρίτερα. Ευελπιστούμε ότι μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού θα γίνουν οι απαραίτητες δουλειές, ώστε να μπορεί ο κήπος να είναι επισκέψιμος από τους Χανιώτες και να λειτουργεί και το καφέ. Μπορεί να επισκέπτεται το καφέ του κήπου από την κάτω μεριά, από την είσοδο της Ανδρέα Παπανδρέου. Και για όσο δεν επηρεάζονται οι εργασίες, γιατί θα γίνουν εργασίες και εκεί πέρα και στην καφετέρια του κήπου και στον περιβάλλοντα χώρο και στην καφετέρια του κήπου, θα γίνουν εργασίες και για όσο διάστημα δεν επηρεάζονται στην καφετέρια θα μπορεί να επισκέπτεται την καφετέρια. Σειρά μετά το δημοτικό κήπο θα πάρει η δημοτική αγορά, καθώς σε 10 ημέρες θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση ώστε να ξεκινήσουν τα έργα πριν το τέλος του Ιανουαρίου. Επίσης, εντός του 2022 σχεδιάζεται να ξεκινήσει το έργο για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου, καθώς και οι αναπλάσεις στις οδούς Χατζημιχάλη Γιάνναρη και Σκαλίδη.